Ήμουν πάντα μια γυναίκα που ζούσε με κανόνες. Ήρεμη, συγκρατημένη, αφοσιωμένη στη δουλειά μου και στις προσδοκίες που άλλοι είχαν για μένα. Η ζωή μου έμοιαζε απόλυτα τακτοποιημένη, σαν ένα καλά οργανωμένο συρτάρι, όπου κάθε κομμάτι είχε τη θέση του. Μέχρι που τον γνώρισα. Ο Γιώργος μπήκε στη ζωή μου χωρίς προειδοποίηση. Μια τυχαία συνάντηση σε ένα καφέ, ένα ανέμελο βλέμμα και ένα χαμόγελο που διέλυσε κάθε άμυνα που είχα χτίσει μέσα μου. Το βλέμμα του με έκανε να νιώσω ξανά αυτό το απαγορευμένο ρίγος, που είχα ξεχάσει πως υπάρχει. «Θα καθίσω εδώ?» με ρώτησε χαμογελώντας, χωρίς καν να περιμένει απάντηση. Από τη στιγμή που κάθισε, ήταν σαν να άλλαξε η ατμόσφαιρα. Το σώμα μου αντέδρασε αμέσως στη δική του ενέργεια. Οι συζητήσεις μας ήταν χαλαρές στην αρχή, μιλώντας για τη δουλειά, τα ενδιαφέροντά μας, τη μουσική. Αλλά κάθε λέξη του ήταν φορτισμένη με μια ανομολόγητη υπόσχεση, σαν να μας προσκαλούσε σε κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία. Δεν ήταν καν ιδιαίτερα όμορφος με την παραδοσιακή έννοια. Τα μαλλιά του ήταν ατιμέλυτα, τα γένια του τριών ημερών, και το στυλ του φαινόταν απλώς αδιάφορο. Όμως, η αυτοπεποίθησή του έσταζε από κάθε του κίνηση. Κάτι στον τρόπο που με κοιτούσε με έκανε να νιώθω ότι ήμουν η μόνη γυναίκα στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Κάθε φορά που με πλησίαζε, η καρδιά μου άρχιζε να χτυπά πιο γρήγορα. Δεν ήταν αυτός ο άντρας που περίμενα, κι όμως ήταν ο άντρας που ήθελα. Μου έδειξε πως ήταν να ζεις χωρίς περιορισμούς, να αφήνεις την ένταση και την έλξη να σε οδηγούν. Η πρώτη μας νύχτα μαζί ήταν αναπόφευκτη. Δεν ήταν σχεδιασμένη, ούτε προγραμματισμένη. Ήταν μια φυσική συνέπεια του ότι ήμασταν ο ένας για τον άλλο. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό μου ήταν ηλεκτρισμένη, σαν να ήταν γεμάτη με ανίποτα λόγια και ανεξερεύνητες επιθυμίες. Το φιλί του ήταν αυτό που με άναψε. Ζεστό, απαιτητικό, με χέρια που ήξεραν ακριβώς που να με αγγίξουν, πώς να με χειριστούν. Το σώμα μου παραδόθηκε αμέσως. Δεν υπήρχαν άλλες σκέψεις, μόνο αίσθηση και επιθυμία. Η κάθε του κίνηση, η κάθε του ανάσα ήταν σαν μουσική πάνω μου. Κάθε του άγγιγμα έκανε το κορμί μου να παίρνει φωτιά. Τον ήθελα απεγνωσμένα. Δεν υπήρχε χώρος για φόβους ή αμφιβολίες. Ήμασταν δύο σώματα που συντονίζονταν απόλυτα μεταξύ τους, σαν να ήμασταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Το πρωί ξύπνησα στην αγκαλιά του, ζεστή και αναστατωμένη. Ήξερα ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν για να κρατήσει για πάντα. Ήξερα ότι ο Γιώργος ήταν ένας άντρας που ζούσε τη ζωή του όπως ακριβώς ένιωθε, χωρίς δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Όμως εκείνη τη στιγμή, δεν με ένοιαζε. Ζούσα το παρόν με έναν τρόπο που δεν είχα επιτρέψει ποτέ στον εαυτό μου να ζήσει. Η ιστορία μας ήταν σύντομη, έντονη και απελευθερωτική. Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί με έμαθε πως η ζωή δεν είναι πάντα για να τη ζεις με κανόνες. Μερικές φορές, πρέπει να παραδίνεσαι στον παρορμητισμό, στην επιθυμία και στον πόθο. Με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή. Και αυτό ήταν αρκετό.